Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο. Μιλάμε για το catch με τον Στίβ Παπαδόπουλο. Στίβ, είδαμε και το βίντεο, μας είπες και για τη διοργάνωση της Βουδαπέστης. Τώρα θέλω να πάμε στο κομμάτι το αθλητικό κομμάτι. Πού βοηθάει το catch, δηλαδή ποια μέρη του σώματος γυμνάζονται, χρειάζεται φυσική κατάσταση, τι χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αθλήματος? Όπως είπαμε και στην αρχή, catch σημαίνει ποιοτική εναλλακτική λύση προπόνηση, hardball. Θέλει πολλά στοιχεία να υπάρχουν. Όπως το γνώρισα το άθλημα και το έπαιξα και σιγά σιγά αρχίζω να το διαδίδω, θέλει γρήγορη αντίληψη, έκρηξη, θέλει προσποίηση. Βασικά, πολύ μεγάλο στόχο παίζει το μυαλό. Η γρήγορη απόφαση. Το αθλητικό κομμάτι έχει να κάνει τώρα με αθλητές τα οποία χρειάζονται άκρα μεγάλα, να είναι ψηλοί. Κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι, γιατί στην ουσία το άθλημα κάνει ανά τέσσερις πόντους, αλλάζει και όλοι κάνουμε κύκλο γύρω από το τραπέζι. Περνάτε από όλες τις θέσεις. Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε κάποιος, ο αθλητής που είναι πάντα απέναντι και προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, ίσως να χρειαστεί να είναι ψηλός. Όσο γίνεται να έχει περισσότερο όγκο, να καλύπτει περισσότερο να καλύπτει, ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι ένας αθλητής ψηλός ότι είναι και ο καλύτερος. Και ο κοντός κάνει άλλη δουλειά όταν είναι από απέναντι, στην αντίληψη, αυτό που λέγαμε και σε όλα. Υπάρχει ένας παίκτης που συνήθως υποδέχεται την μπάλα. Οπότε μιλάμε για έναν παίκτη που πρέπει να έχει στείλει τερματοφύλακα. Καλή υποδοχή, παραδείγματος χάρη. Μετά είναι το άλμα. Υπάρχουν τα follow. Τα περισσότερα γκολ και τα πιο δύσκολα γκολ είναι τα follow. Οπότε πρέπει να έχουν οι παίκτες να έχουν άλμα. Οπότε θέλει όλα τα στοιχεία που απαιτεί το hardball. Προσποίηση με τα χέρια, προσποίηση με τα πόδια, άλμα, αντίληψη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που τα χρειάζονται οι παίκτες και επειδή κάνουν κύκλο, πρέπει να τα έχουμε όλα. Δηλαδή, ο παίκτης πρέπει να είναι πλήρης στην ουσία. Να έχει όλα τα στοιχεία. Εσένα σε βοήθησε λοιπόν για να παίξεις catch το γεγονός ότι τόσα χρόνια ασχολείσαι με το hardball, ότι έχεις μια τεράστια εμπειρία στο hardball? Σίγουρα με βοήθησε, γιατί είχα γρήγορη αντίληψη. Κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δυσκολεύτηκα με τον αντίπαλο απέναντί μου να θέλει να κλέψει την μπάλα. Κάτι που το κάνω και στο αγωνιστικό χώρο να παίζω hardball, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ. Είχα πολύ καλή αντίληψη προς το shoot, στην αντίπαλη εστία. Βέβαια, σε ξεγελάει λίγο το τραπέζι, γιατί είναι καμπυλωτό και είναι λίγο δύσκολο να περάσει την μπάλα. Αλλά γενικά, όταν παίζεις hardball, είναι πολύ πιο εύκολο να παίξεις και το αντίστοιχο catch. Με αυτά που είδες στη Βουδαπέστη, είδες ότι είναι ένα άθλημα το οποίο πλέον έχει λαμπρό μέλλον, τουλάχιστον για το εξωτερικό, και συνέχεια να έρθουμε και στη χώρα μας? Έχει φοβερή εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια που μιλήσαμε με τους διοργανωτές εκεί, βλέπουν τεράστια ανάπτυξη στο άθλημα. Και πιστεύω ότι τα λεφτά που δίνουν, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα έπαθλα, δηλαδή στο παγκόσμιο έχει 25.000 έπαθλα, έχει αυτοκίνητα. Για να προσελκύσουν προφανώς και το ενδιαφέρον, ναι, των μαθητών. Πιστεύω ότι όλα αυτά εδώ και η οργάνωση που είχαν, ο κόσμος γίνεται ένα με το άθλημα. Το γνωρίζει. Έξω από τα γήπεδα παίζουν. Μέσα γήπεδα παίζουν. Στα πάρκα παίζουν. Βέβαια υπάρχουν τραπέζια, υπάρχει η οργάνωση. Κάποιος βάζει λεφτά, κάποιος διαφημίζεται. Και στην άμμο βλέπουμε εδώ, στην παραλία. Αυτό ήθελα να πω. Τα ίδια αθλήματα, αυτά τα πέντε αθλήματα που παίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο τραπέζι, γίνονται και beach, catch, δηλαδή hardball στην παραλία, το ίδιο τραπέζι στην παραλία. Και το οποίο ήδη τρέχει η παγκόσμια διοργάνωση να δημιουργήσει το πρώτο παγκόσμιο beach, catch, δηλαδή hardball στην άμμο. Mm-hmm. Και πιστεύω να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος και σαν εθνική ομάδα και πιο επίσημα, αν γίνεται. Για να τα πάμε και καλά, μακάρι. Τώρα θέλω να αναρθούμε και στα ενδότερα, να αναρθούμε στη χώρα μας, συγκεκριμένα στην Βέρεια, καθώς εσύ είχες πριν από λίγες ημέρες μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Βέρειας, τον κύριο Βοριαζίδη. Πρότεινες, συζητήσατε για μια δημιουργία ομάδας. Ναι, έκανα μια ώρα κουβέντα με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος της πόλης μας είναι πολύ θετικός στον αθλητισμό. Βοηθάνε πάρα πολύ όσο μπορούν και αυτοί από τη μεριά τους τον αθλητισμό. Το άθλημα είναι καινούριο, τον είπα. Μιλήσαμε, του το έδειξα όσο μπορούσα να το καταλάβει. Κάναμε μια κουβέντα για μια καινούργια αρχή ενός καινούργιου αθλήματος στην πόλη μας. Το συζητάω πάρα πολύ καιρό και με κάποιους δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν
Και πιστεύω ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο στο να γίνει πρώτη ομάδα ΚΑΤΣ στη Βέρεια. Και να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε και παραδοσιακά το Χάρμπολ από τη Μητρόπολη της Ελλάδας, τη Βέρεια. Να ξεκινήσει και το ΚΑΤΣ από εκεί πέρα. Στα πλάνα σου είναι να δημιουργηθούν ουσιαστικά ακαδημίες, να γίνει ένα φυτώριο αθλητών μικρής ηλικίας, ώστε με τα χρόνια, με την προπόνηση, με τους αγώνες, να έχουμε σιγά σιγά πολύ καλά ταλέντα που θα ξεπεταχτούν στο άθλημα. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα προσπαθήσω πάρα πολύ να διαδώσω το άθλημα, να φέρω κόσμο να το γνωρίσει, να το αγαπήσει και με πολλή οργάνωση, γιατί θέλει οργάνωση, είπαμε, κάθε άθλημα θέλει τη δικιά του οργάνωση, να οργανώσω και τις ακαδημίες. Βέβαια είναι μετέπειτα στόχος αυτός, αλλά θα προσπαθήσω στην αρχή να το διαδώσω όσο γίνεται καλύτερα, γιατί είναι δύσκολο ένας άνθρωπος, πρώτη φορά, με ένα καινούριο άθλημα, να κάνει γρήγορη ανάπτυξη. Αλλά έχω πολύ θετική εξέλιξη σε όλα τα θέματα και με ανθρώπους που μιλάω και με τον πρόεδρο και με τον δήμαρχο ακόμα που μου είπε θα με βοηθήσει να με κάνει και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε την πρώτη ομάδα που θα ξεκινήσει από τη Βέρεια. Επειδή έχεις την εμπειρία της Βουδαπέστης και σε σύγκριση με την Βέρεια αλλά και γενικότερα με την Ελλάδα υπάρχουν υποδομές, είναι εφικτό να υπάρξουν εγκαταστάσεις που να υποστηρίζουν το ΚΑΤΣ και από οικονομικής άποψης δηλαδή το ρωτάω. Το ΚΑΤΣ δημιουργήθηκε για να κάνει ποιοτική την προπόνηση στο χάντμπολ. Ή στην μπάλα ή στα άλλα τα αθλήματα. Ο χώρος του οποίος χρειάζεται δεν είναι πλέον ούτε τα μεγάλα γήπεδα, ούτε πολλές κερκίδες, ούτε κάποια ανοιχτά τεράστια ή πολλά λεφτά. Είναι ένα τραπέζι που το έξοδο το να το αγοράσεις είναι εφικτό. Υπάρχει ο χώρος να το βάλεις όπου θέλεις, να το μετακινήσεις δηλαδή. Δεν είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορεί να το μετακινήσεις. Και μπορεί να το βάλεις σε ένα χώρο και να το διδάξεις στην πλατεία, μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο. Οπουδήποτε. Οπότε μάλλον θέλουμε πολλά τραπέζια, από ό,τι κατάλαβες, παρά πολύ κόσμο. Η κτίρια ενδεχομένως ναι, για να διδάξεις. Σίγουρα, στην Ελλάδα λείπουν πάρα πολύ τα αθλητικά γυμναστήρια, σε εισαγωγικά κλειστά γυμναστήρια. Είναι πολλά τα αθλήματα, πολλές οι ομάδες. Αλλά πιστεύω βρίσκεται ο χώρος σε αυτό το άθλημα και γι' αυτό και πηγαίνει η ραγδαία, γιατί μπορεί να το παίξει όπου θέλεις. Σαν άθλημα για τους αθλητές, είναι φτηνό, είναι οικονομικό προσιτά ή είναι τσιμπημένο ενδεχομένως ο εξοπλισμός, τα ρούχα, δεν γνωρίζω τι ενδεχομένως μπορεί να χρειάζεται να πληρώσει κάποιος για να το μάθει. Ναι, είναι ένα άθλημα που είναι φθηνό. Με ένα παπούτσι αθλητικό μπορείς να παίξεις σε ένα χώρο κλειστό, σάλας. Ξυπόλυτος παίζεις στην άμμο. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Ο ρουχισμός είναι σορτσάκι και ένα πάνω μπλουζάκι αθλητικό. Οπότε δεν υπάρχει θέμα στο να αγοράσεις κάτι, δεν θέλει εξοπλισμό. Η μπάλα είναι μόνο που να υπάρχει, που είναι περίεργη λίγο. Μοιάζει με το hardball, είναι λίγο πιο ελαφριά, το σχήμα λίγο διαφορετικό, πιο πολλές γωνίες, αλλά είναι ένα άθλημα φθηνό, το οποίο μπορεί να το παίξει όλος ο κόσμος και όλες οι ηλικίες. Αυτό είναι το καλό και γι' αυτό πιστεύω ότι αυξάνεται και ραγδαία γίνεται γνωστό και μαθαίνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά ένα άθλημα που φαίνεται ότι και από τα βίντεο που έχουμε και από τα πλάνα, ότι παίζεται από όλες τις ηλικίες. Είναι κουραστικό, βλέπουμε παίκτες να πάνε πάνω κάτω, να χτυπάνε την μπάλα, να κυνηγάνε οι αντίπαλοι. Είναι κουραστικό, είναι απαιτητικό. Ναι, έχει εντάσεις. Έχει μικρές εντάσεις. Οι εντάσεις είναι μικρές βέβαια, δηλαδή δεν έχουν πολλή ώρα, δεν κάνουν κάτι, δεν τρέχουν πάρα πολύ, αλλά η έκρηξη που δίνουν, τα 2-3 δευτερόλεπτα που θα πιέσουν, θα γυρίσουν, θα ξαναπιέσουν το μυαλό τους, όλα αυτά εδώ, το άλμα, καμιά φορά γίνεται κουραστικό πάνω στο θέμα έντασης. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, Στίβ, για να κλείσουμε τώρα και την κουβέντα μας, είσαι αισιόδοξος για το ΚΑΤΣ στην Ελλάδα, για να ξεκινήσει από την Βέρεια και τα επόμενα χρόνια να μιλάμε για κάτι πολύ πιο μεγάλο? Το θέλω πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό, που είναι μέσα στα γήπεδα τόσα χρόνια και με τις κουβέντες που έχω κάνει είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι αν στελεχωθεί καλά, δημιουργηθεί η ομάδα που θέλω να δημιουργήσω και το διαδώσουμε όπως πρέπει να το διαδώσουμε, με τους σωστούς ανθρώπους, πιστεύω ότι θα γίνει γρήγορα ένα από τα καλύτερα αθλήματα που θα μπορεί να το παίξουν όλοι και να τα διασκεδάσουν. Γιατί ο αθλητισμός πλέον είναι και διασκέδαση.
Έτσι ακριβώς και μακάρι να είμαστε εδώ πέρα στο Atlas όταν θα δημιουργηθεί η ομάδα, να την παρουσιάσουμε και να γίνει και μια πολύ δυνατή αρχή. Το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Παρουσιάσαμε ένα νέο άθλημα, το CATS. Ξεκίνησε από το εξωτερικό. Πλέον σιγά σιγά θα έρθει και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις υποχρεώσεις σου φυσικά με τον Φίλιππο Βέριας. Καλή συνέχεια και στην ομάδα, αλλά και στο CATS. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το αθλητικό ιδεώδες για σήμερα. Μαζί και πάλι την Δευτέρα με πάρα πολύ αθλητισμό. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Το γνώρισες τώρα. Εντάξει, πιστεύω το... Τα είπαμε καλά. Ευχαριστώ. Θα σου στείλω εγώ.